Γραμματείου Αθλήματος, πρωτοπόρου και ανανατού στη σύγχρονη εποχή του Παγκρατίου. Κύριε Σαββίδη, πείτε μας, πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με το Παγκράτιο, ποιο ήταν το ερέθισμα ή η αιτία? Λάμπρα, καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία την οποία μου δίνεις να εκφράσω την άποψή μου για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, εκτιμώ, όπως αυτό της ανανεώσεως του Παγκρατίου Αθλήματος. Μετά από 4-5 χρόνια σιωπής, πρωτίστως, και βεβαίως να σου πω ότι η ενασχόλησή με το Παγκράτιο άθλημα τύπης άρχισε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Θα έλεγα ότι ήταν από την ημέρα κατά την οποία ασχολήθηκα με τις ανατολικές μαχητικές τέχνες. Και αυτό διότι όντως από την πρώτη ανασχόλησή μου, παιδί τότε, σε πολύ νεαρή ηλικία, έκτη δημοτικού με πρώτη γυμνασίου, άκουγα για την καταγωγή των ανατολικών μαχητικών τεχνών πιθανώς από την αρχαία Ελλάδα και το Παγκράτιο άθλημα. Όπως έχω ήδη γράψει στην έκδοση του βιβλίου μου το 1979, μετά δηλαδή από πολλά χρόνια από την εποχή την οποία σου ανέφερα, ταξιδεύαμε στον Καναδά. Μέσα στο αεροπλάνο γνωρίστηκα με δύο Ιάπωνες. Μεγάλωσε η ηλικία, πρέπει να ήταν 40-50 ετών. Η περιέργειά μου, επειδή τότε ασχολούμουν με το καράτε, πριν ακόμα αυτό επισημοποιηθεί από το ελληνικό κράτος, με όθησε να συζητήσω μαζί τους, όσο μου επέτρεπε βέβαια η γλώσσα των Αγγλικών, την οποία γνώριζα τότε, και το νεαρό της ηλικίας, διότι το 1979 ήμουνα 18 μόλις ετών, να συζητήσω μαζί τους το θέμα του αντικειμένου αυτού, δηλαδή την γενέτειρα των μαχητικών τεχνών, όπως πίστευα τότε ότι ήταν. Με έκπληξή μου διεπίστωσα ότι οι Ιάπωνες είχαν άλλη άποψη. Και η άποψη αυτή ήρθε, αν θέλεις, σε εκείνη τη χρονική στιγμή να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο είχε κρυφθεί πλέον μέσα στο υποσυνείδητό μου σχετικά με την αρχαία Ελλάδα. Μου είπαν επί λέξη, θυμάμαι, αν θέλεις να δεις την καταγωγή του καράτε και των υπολείπων αθλημάτων τα οποία προέρχονται από την Ανατολή, δεν πρέπει να πας πολύ μακριά, παρά να πας στις ρίζες σου, στην αρχαία Ελλάδα. Ετυμολογικά, τι σημαίνει η λέξη Παγκράτιο? Είναι από το παν, λέξη η οποία δηλώνει το όλον στο σύνολό της, και τη λέξη κράτος. Η λέξη κράτος είναι πολυσήμαντη. Θέλω να την ερμηνεύω με την έννοια του κυβερνήτου, με την έννοια της κεφαλής, με την έννοια του αρχηγού. Παν και κράτος, ο Παγκρατής, αυτός δηλαδή ο οποίος βρίσκεται υπεράνω όλων. Τι είναι το αγώνισμα του Παγκρατίου? Ωραία. Το αγώνισμα του Παγκρατίου στην ουσία είναι μια συμπλοκή δύο ατόμων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους και τα πόδια τους σε όλη τους την έκταση, όπως και το κεφάλι βεβαίως, σε σειρά διαδημικών χτυπημάτων και αποκρούσεων, με τη λογική να ενωθούν, να συμπλακούν δηλαδή, να παλέψουν, να καταλήξουν στο έδαφος, μέχρι ότου ένας εκ των δύο ανακηρυχθεί νικητής με δύο τρόπους. Είτε κερδίζοντας τα περισσότερα σημεία, καθότι η σύγχρονη ανανομένη μορφή του Παγκρατίου δηλώνει αγώνα σημείων, είτε εκ των πραγμάτων μέσω κάποιου ακροχειρισμού να δηλώσει ένας εκ των δύο να απαγόρευση, δηλαδή να διακόψει από μόνος του τον αγώνα. Μήπως σας είναι εύκολο, με λίγα λόγια, περιληπτικώς, να μας δώσετε κάποια έσω στοιχεία της ιστορίας αυτού του αγωνίσματος? Μου άρεσε η λέξη περιληπτικός, και αυτό γιατί το άθλημα του Παγκρατίου το γνωρίζει ο Θησεύς, ο Ηρακλής, ο Κάστορ, αυτοί δηλαδή οι οποίοι συμμετείχαν στην αγωνιστική εκστρατεία. Μία γενιά πριν τον Τροϊκό Πόλεμο. Κάτι που σημαίνει ότι με τη συμβατική χρονολόγηση της ιστορίας από τον 13ο π.Χ. αιώνα το Παγκράτιο ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες, σύμφωνα βέβαια με τις καταγραφές των αρχαίων μας πηγών, τα λεχθέντα από τον Ορφέα στα αργοναυτικά, τα γεγραμμένα από τον Απολώνιο το Ρόδιο επίσης στα αργοναυτικά, κάτι το οποίο σημαίνει εκ των πραγμάτων, εξ όσων αντιλαμβάνεσαι, ότι περιληπτικός μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω την ιστορική του διαδρομή. Η γενική εντύπωση πάντως είναι ότι το Παγκράτιο ήταν ματηρή και βίαιη πολεμική τέχνη. Ναι, είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Ήταν ματηρή και βίαιη συμπλοκή. Ήταν ένα άθλημα προφανώς σκληρό, δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Ήταν ένα αγώνισμα δυναμικότατο, ήταν ένα αντικείμενο το οποίο εκ των πραγμάτων έφερε τραυματισμούς, αλλά αυτά για την περίοδο εκείνη ήσαν αποδεκτά. Γιατί? Διότι αυτός ο οποίος συμμετείχε στο Παγκράτιο πιθανότατα την επομένη θα στελέχωνε τη στρατιωτική του μονάδα και θα πήγαινε να πολεμήσει. Άρα δεν δικαιολογεί το Παγκράτιο να έχει άλλη μορφή πέραν αυτής. Το Παγκράτιο ήταν αγώνισμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαίας Ελλάδας. Οπότε υπήρχαν κανόνες που διαχώριζαν το αγωνιστικό Παγκράτιο με αυτό που χρησιμοποιούνται στις μάχες. Είναι εφαρμόσιμοι αυτοί οι κανόνες και σήμερα? Πολύ μεγάλο ποσοστό οι εναγώνες και διατάξεις των αρχαίων Ελλήνων εφαρμόζονται επακριβώς και σήμερα. Θεωρείται ότι το Παγκράτιο ταξίδεψε ως την Ινδία με την εξαρχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί εξελίχθηκε και εισήρθε πάλι και πάλι στην Ευρώπη και τον δυτικό κόσμο με άλλες μορφές πολεμικών τεχνών. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό? Η γνώμη μου είναι ότι ακριβώς έτσι συνέβη. Και δεν είναι η γνώμη μου απλώς, όπως σου είπα και στην αρχή, αυτά τα οποία εν καιρό έφεραν στην επιφάνεια ως ιστορική έρευνα ήταν δηλώσεις ανθρώπων εκτός Ελλάδος. Από Αμερικανούς, από Ιάπωνες, από μπορείς να φανταστείς, από Κινέζους, Κορεάτες, οι οποίοι αν μη τι άλλο δήλωναν ευθαρσώς ότι την καταγωγή του τάδε αθλήματός τους την οφείλουμε στο Παγκράτιο άθλημα. Ότι την εμπέδωση, αν θέλεις, και διάδοση των μαχητικών τεχνών από την Ινδία προς την Κίνα, προς την Οκινάουα, προς την Ιαπωνία και Τούμπαλιν, την οφείλουμε και πάλι στους αρχαίους Έλληνες. Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι σχετίζεται το αρχαιοελληνικό Παγκράτιο με το σύγχρονο? Νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό. Αν δεχθούμε, εκ των πραγμάτων υποχρεωμένοι είμαστε, διότι μια επανάληψη, όπως είπα και πριν, κάνουμε των αρχαίων ελληνικών δεδομένων, αυτό το οποίο είπε ο Αριστοτέλης, ότι το ανθρώπινο σώμα εκτελεί κατ' ουσίαν δύο κινήσεις, μία έκταση και μία κάμψη, κατ' ουσίαν επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Και επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα διότι αν χρειαστεί να εκτελέσει μία πυγμή ή ένα λάκτισμα, δεν έχεις ποικιλία τρόπων για να τα εφαρμόσεις. Είναι ένας ο δρόμος. Πόσο χρόνο χρειαστήκατε να συλλέξετε τις πηγές, να τις διαχωρίσετε και να τις κατατάξετε, έτσι ώστε να μπορέσετε να διδάξετε την τέχνη στους μαθητές σας? Χρειάστηκε πάρα πολύ καιρό. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλες οι ιστορικές μαρτυρίες για να ταξινομηθούν, να ταυτοποιηθούν, για να καταλάβουμε και εγώ και οι υπόλοιποι, αν θέλεις, όταν αρχίσαμε να βάζουμε τη δομή αυτού του βασικού προγράμματος, τι πρέπει να αφαιρεθεί, τι πρέπει να προσθεθεί, τι πρέπει στην ουσία να εφίσταται, ήταν μια πάρα πολύ κοπιώδης διαδικασία. Η ιστορική έρευνα για το αντικείμενο δεν έχει σταματήσει ουσιαστικώς. Ποια εμπόδια ή δυσκολίες συναντήσατε στο εγχείρημά σας για την ανανέωση του Παγκρατίου? Υπάρχουν ακόμη αυτά και αν ναι, πώς θα τα αντιμετωπίσετε? Τι προβλήματα σας δημιουργήσαν? Το πρόβλημα είναι ότι την περισσότερη, αν θέλεις, αντίσταση, το μεγαλύτερο μένος, την προσπάθεια να διαστρεβλωθεί η όλη αυτή, αν θέλεις, αρχή από τη γέννησή της μέχρι ακόμα και σήμερα, σε αυτή την προσπάθεια ηγούνται Έλληνες, όχι ξένοι. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό, αν θέλεις, του χαρακτήρα της ελληνικής φυλής. Θα έπρεπε το αντικείμενο αυτό, όπως είπε και ένας αθλητής μου, να προσφέρεται ως αγαθό, όχι εμπορεύσιμο, ως αγαθό πνευματικό. Θα έπρεπε καταρχήν να καταστεί εθνικό άθλημα το Παγκράτιο. Δεν έγινε. Είχατε βοήθεια από κάποια άτομα ή το κράτος στον εγχείρημά σας να ανανεώσετε την τέχνη του Παγκρατίου? Και ποιοι είναι αυτοί? Σε ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τοποθετούνται και να μένουν, ώστε ο κόσμος να ενημερώνεται και να γνωρίζει τι γίνεται. Όταν το 1993 εσκέφθη να αρχίσω αυτή την υπόθεση με το Παγκράτιο άθλημα, έπρεπε να βρω έναν άνθρωπο ο οποίος θα το υποστήριζε. Οργανωτικός καταρχήν. Διότι δεν θα υπήρχε, αν θέλεις, το Παγκράτιο άθλημα, δεν υπήρχε μια οργάνωση, ένας φορέας να το εκπροσωπεί. Ο φορέας, η δουλειά δηλαδή του Παναγιώτη Κουτρούπα, η οποία ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται. Έτσι, από κάποιους όψιμους υποστηρικτές του Παγκρατίου, χρησιμοποιούν τη δουλειά του Παναγιώτη Κουτρούπα. η ελανοδικία, η οποία επίσης χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Οι αγώνες οι οποίοι διεξάγονται στο Παγκράτιο παγκοσμίως έχουν την υπογραφή του Πολυνίκη του Τριγάζη. Δεν αναφέρατε όμως καμία βοήθεια από το κράτος. Δεν υπήρχε. Θα μου επιτρέψω να σου πω ότι από τη στιγμή κατά την οποία ανεπλάκει το ελληνικό κράτος, κυριολεκτικός έθεσε την ταφόπλακα του Παγκρατίου Αθλήματος. Κύριε Τριγάζη, είστε εκ των προτεργατών στην προσπάθεια ανανέωσης του αρχαίου ελληνικού Παγκρατίου. Πείτε μας, για ποιο λόγο ασχοληθήκατε με αυτό? Είναι η εθνική μας κληρονομιά. Και επειδή αισθανθήκαμε ότι είχαμε δυνατότητα να το κάνουμε, και επειδή αγαπάμε την εθνική μας κληρονομιά σαν Έλληνες, και επειδή αισθανόμαστε την υποχρέωση να προάγουμε την εθνική μας κληρονομιά, το κάναμε. Ποια είναι η εμπειρία σας στον χώρο των βαρέων αθλημάτων και πώς σας βοήθησε αυτό στην ανανέωση του αρχαίου Παγκρατίου? Είναι μεγάλη. Ασχολήθηκα και εγώ αλλά και άλλοι συναδελφοί, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το Παγκράτιο πολλά χρόνια με πολλές μαθητικές έκθεσεις, βασικά ανατολικής προέλευσης. Στο μεταξύ, με τη βοήθεια της ιστορικής έρευνας, μάθαμε ότι όλα αυτά έχουν τη βάση τους στηρίζοντας το αρχαίο ελληνικό Παγκράτιο. Έτσι λοιπόν, μελετώντας τις πηγές και προσθέτοντας τις γνώσεις που είχαμε από τις μαθητικές έκθεσεις, καταφέραμε και το αναβιώσαμε ή το αναπλάσαμε, όπως προτιμώ να λέω. Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε ως διοικητικός καταρχήν, αλλά και ως άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε το άκρο σημαντικό κομμάτι του σύγχρονου Παγκρατίου, των εφαρμογών των σύγχρονων αγώνιων νόμων και διατάξεων, δηλαδή της ελανοδικίας. Κοιτάξτε, κάθε αρχή και δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα διοικητικά δεν ήταν τόσο δύσκολα στην αρχή, γιατί είχαμε τον ενθουσιασμό όλων αυτών που συμμετείχαν στην οργάνωσή μας. Η ελανοδικία είχε ένα μικρό πρόβλημα στην αρχή, γιατί έπρεπε να κάνουμε το εξής. Να αναβιώσουμε ή να αναπλάσουμε, αν θέλετε, ένα αγώνισμα, ένα άθλημα, εθνική κληρονομιά, στο οποίο επιτρεπόντουσαν όλα. Είχατε βοήθεια εκτός από την ιστορική έρευνα, η οποία παρήχε στοιχεία από άλλα άτομα, από το κράτος ή κάποιον ιδιωτικό φορέα? Δυστυχώς ούτε από το κράτος είχα κάποια βοήθεια εγώ προσωπικά, ούτε και από κάποιον ιδιωτικό φορέα. Η ιστορική έρευνα θα έλεγα ήταν το πάνω. Ποιες ομοιότητες θα λέγατε ότι υπάρχουν στη σύγχρονη ελανοδικία με την ελανοδικία του αρχαίου Παγκρατίου? Κοιτάξτε, οι ομοιότητες είναι βασικά οι εξής, ότι και τώρα έχουμε κάνει μια προσπάθεια, στο φαίνεστε τουλάχιστον, να επιτρέπονται όλα όπως τότε στην αρχαία Ελλάδα. Η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή, ενώ στην αρχαία Ελλάδα κάποια χτυπήματα ήταν τελείως πραγματικά, χωρίς καθόλου έλεγχο όπως συνηθίζουμε να λέμε, σήμερα λόγω είπαμε το ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις επιταγές των νόμων και της πολιτείας, κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται περισσότερο ελαφρά, ώστε να αποφεύγονται σοβαροί τραυματισμοί. Οπότε αυτό ήταν και ο άξονας που θεσπίσατε τους κανόνες του αθλήματος. Ακριβώς. Δηλαδή, ακολουθώντας τις επιταγές του σήμερα, τους κοινωνικούς κανόνες του σήμερα, σε συνδυασμό με αυτά που γινόντουσαν σύμφωνα με αυτά που μας είπε η Επιτροπή της Ιστορικής Έρευνας του τότε. Υπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες για ισχύοντες εναγώνιες διατάξεις του αρχαίου Παγκρατίου? Αρκετές. Πάνω στις οποίες στηριχθήκαμε πρωτίστως. Σας είπα, η Επιτροπή Ιστορικής Έρευνας, στην οποία πρωτοστάτησε ο κύριος Λάζαρος Σαββίδης, ήταν ακραίως σημαντικές για μας. Οι πληροφορίες που έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκείνες οι οποίες μας βοήθησαν να στηρίξουμε ό,τι κάναμε και να το τεκμηριώσουμε ουσιαστικά. Πιστεύετε ότι η ιστορική έρευνα βοήθησε στην ανανέωση του αρχαίου Παγκρατίου, στην επαναφορά των κανόνων ελανοδικίας του σύγχρονου Παγκρατίου και σε ποιον βαθμό? Όπως σας είπα και πριν, αν δεν υπήρχε η ιστορική τεκμηρίωση, η Επιτροπή Ιστορικής Έρευνας, η οποία ήταν και μια πρωτοπόρα, ξέρετε, επιτροπή, δεν θα μπορούσαμε τίποτα όπως θα κάνουμε να το τεκμηριώσουμε. Δηλαδή, αυτό που κάναμε θα μπορούσε να μην είναι Παγκράτιο. Εμείς τώρα αυτό που κάναμε και που συνεχίζουμε να κάνουμε, ξέρουμε, χάρη στην ύπαρξη αυτής της επιτροπής, ότι είναι Παγκράτιο. Μπορεί οποιοδήποτε να ασχοληθεί με το Παγκράτιο? Οποιοδήποτε. Ανάλογα βέβαια και το που θέλει να πετύχει. Δεν μπορεί ένας αθλούμενος 50-60 χρονών να θέλει να γίνει πρωταθλητής σε αγώνες, προφανώς. Το Παγκράτιο είναι ασφαλές μαχητικό άθλημα? Ασφαλέστατο, αρκεί βέβαια να έχετε δίπλα σας έναν προπονητή ικανό, ο οποίος να ξέρει να προστατεύσει τον κάθε αθλούμενο και να ξέρει πολύ καλά βέβαια τις τεχνικές του αθλήματος. Με ποιους τρόπους μπορεί να υποφεληθεί ένας μαθητής από το Παγκράτιο? Κοιτάξτε, αθλητισμός, υγεία, συντονισμός κινήσεων, αυτοέλεγχος, γνώση αυτοάμυνας, γνώση αυτοπροστασίας, ανάπτυξη της αυτοεμπιστοσύνης. Χρειάζονται κι άλλα. Από ό,τι μάθαμε, μια διεθνής ομοσπονδία αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή έχει στην ιστοσελίδα της το Παγκράτιο. Διεξάγει επίσημους αγώνες, έχει εντάξει το άθλημά μας στο επίσημο πρόγραμμα των αγώνων της, Sport και ΔΟΕ, και έχει υπό την υποπτία της. Τι πιστεύετε εσείς για όλα αυτά? Μιλάτε για τη φύλλα προφανώς, την Παγκόσμια Ομοσπονδία της Πάλης. Ήταν ένα πραγματικά πολύ σημαντικό επίτευγμα να καταφέρουμε να πάρει κάτω από την ομπρέλα της η φύλλα το Παγκράτιο. Θα έλεγα ότι ήταν και είναι η μέγιστη ευκαιρία για το Παγκράτιο να αναγνωριστεί ξανά ως Ολυμπιακό αγώνα. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε. Υπάρχει εξέλιξη στη διάδοση του Παγκρατίου εντός και εκτός Ελλάδος? Όσο μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι υπάρχει μια στασιμότητα. Δηλαδή, εκτιμώ ότι το ελληνικό Παγκράτιο, το αρχαίο ελληνικό Παγκράτιο, μέσα από το Παγκράτιο άτομο, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μεσουρανεί στον κόσμο. Δυστυχώς δεν έχει γίνει. Κάτι που εμένα προσωπικά με απογοητεύει πάρα πολύ. Η κινήση των διαφόρων μαχητικών πολεμικών τεχνών, έστω και εν μέρη με τις κινήσεις του ελληνικού Παγκρατίου, ταυτίζονται? Ταυτίζονται απολύτως και σε πάρα πολλά σημεία τους. Και θα έλεγα ουδόλως εν μέρη, μάλλον σε μεγάλη πληρότητα. Και είναι και λογικό. Είναι σαν να διερωτάται κάποιος γιατί τα παιδιά μου, ας πούμε, μοιάζουν σε μένα. Σε ποιον θα έμοιαζαν? Πόσο δύσκολο ήταν να εφαρμόσετε τις απεικονίσεις των αγγείων και τις αναφορές των κειμένων σε πραγματικές κινήσεις? Θεωρώ ότι η δυσκολία ήταν περισσότερο στο να ανεβρεθούν τα ιστορικά δεδομένα, να καταγραφούν, να ταξινομηθούν χρονικά και να αποκαθαρθούν, αν θέλεις, τα σύγχρονα δεδομένα τα οποία είχαμε στο μυαλό μας, και εγώ και οι συνάδελφοι, μέχρι να βγει αυτό το πρόγραμμα το οποίο σου ανέφερα πριν, παρά το θέμα της ερωτήσεώς σου. Υπάρχουν βαθμίδες διαχωρισμού των μαθητών του Παγκρατίου ανάλογα με την εμπειρία τους? Ναι, βεβαίως. Είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ μικρές οι εξαιρέσεις αθλημάτων τα οποία δεν έχουν τέτοια βαθμονόμηση. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, έπρεπε και εμείς στην ανανέωσή του να έχουμε κάτι παρεμφερές. Αυτό το οποίο επέλεξα ήταν να υπάρχουν, ας πούμε, 4 τάξεις, η κάθε τάξη θα έχει ένα συγκεκριμένο σήμα της αιτιοκριτικής γραφής Α και Β, γιατί είπαμε ότι η στόχευση του Παγκρατίου ήταν να προβάλλει την Ελλάδα, να προβάλλει τον πολιτισμό. Μέσα από το Παγκράτιο πρέπει να προβάλλουμε δηλαδή τα πολιτιστικά μας στοιχεία, και όχι κάτι άλλο. Παγκράτιο χωρίζεται σε κατηγορίες αγωνισμάτων. Ποια είναι αυτά? Δεν θα έλεγα ότι είναι κατηγορίες ακριβώς, αλλά διάφορα αγωνίσματα. Καταρχήν υπάρχει το Παγκράτιο ως αγώνα. Υπάρχει ο Πολυδάμας. Ο Πολυδάμας ονομάστηκε έτσι και υιοθετήθηκε για να τιμηθεί από ο αρχαίος Έλλην Ολυμπιονίκης Παγκρατιαστής, ο Πολυδάμας, από τη Σκοτούσα της Θεσσαλίας. Υπάρχει το Παγκράτιο Πέδων. Είναι συμπληρωματικά, αν θέλεις, στην ανανέωση του Παγκρατίου αθλήματος. Το κύριο στοιχείο, βέβαια, το βασικό χαρακτηριστικό είναι το Παγκράτιο. Είναι ο αγώνας του Παγκρατίου. Ποια είναι η πολιτιστική κληρονομιά του Παγκρατίου? Είναι κατά βάση το κυρίαρχο στοιχείο. Ίσως θα έπρεπε αυτό να το πούμε εξ αρχής, αλλά κάποιο αργά παρά ποτέ. Όλη αυτή η υπόθεση του Παγκρατίου αθλήματος, τουλάχιστον από τη δική μου καθαρός πλευρά, στηρίχθη στην πολιτισμική της χρειά. Σε αυτό το οποίο πρέπει να προβληθεί μέσα από το Παγκράτιο. Τι προβάλλουμε προς τα έξω. Με τι νουθετούμε τα παιδιά. Το στόχος του Παγκρατίου ήταν να προβάλλει την Ελλάδα, να προβάλλει τον πολιτισμό. Μέσα από το Παγκράτιο πρέπει να προβάλλουμε δηλαδή τα πολιτιστικά μας στοιχεία και όχι κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σαββίδη, ασκείτε εσείς το Παγκράτιο σε κάποιο γυμναστήριο, σωματείο? Θα σου πω, εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω να ασχολούμαι με το Παγκράτιο άθλημα. Εξάλλου, όπως είχε πει κάποτε και ο αγαπητός φίλος ο Πολύνης ο Τριγάς, είναι το πνευματικό μου παιδί. Εγώ τουλάχιστον στο σωματείο στο οποίο έχω επαφή, διδάσκω, αν θέλετε, ασκώ, προπονώ το Παγκράτιο άθλημα. Το εξεταστικό πρόγραμμα το οποίο είχε εκπονηθεί, την αρχαία ελληνική ορολογία, τις τάξεις οι οποίες είχαν εκπονηθεί, τη σκιαμαχία του και όλα αυτά. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Νομίζω ότι σε πολύ λίγα γυμνάσια Παγκρατίου το συναντάς αυτό. Μπορεί το παρκέτ να ενταχθεί και ως μέθοδος αυτοάμυνας κατάλληλη για ενστόλους και ειδικά σώματα. Ίσως θα έπρεπε να διδάσκεται μόνο το παγκράτη. Και λέω ίσως, γιατί θεωρώ ότι πιθανώς να υπάρχουν κάποια κομμάτια από τον υπόλοιπο χώρο του μαχητικού ορυχνού, τα οποία εξίσου θα είχαν τη δυνατότητα να ασκηθούν από τον χώρο αυτόν. Όπως είπατε, έχετε προπονήσει άτομα σε δημόσιους φορείς, στη Σχολή Ευελπίδων. Αυτή τη στιγμή προτιμούνται κάποια άλλα αθλήματα του χώρου, στον χώρο αυτόν, και για ποιον λόγο? Ναι. Ναι, ασχολούνται με διάφορα αντικείμενα. Ένστολος από μονάδα ειδικοτάτων δυνάμεων, δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω, όταν του κατέθεσα πρόταση εγγράφος για να ασχοληθεί η συγκεκριμένη μονάς με το αρχαιοελληνικό παγκράτιο άθλημα, μου είπε, μα εμείς κάνουμε ταεκβοντό. Στην έκπληξή μου, αντιλαμβάνεσαι, θεώρησα καλό να του πω ότι εδώ δεν ήρθα για να διακόψετε εσείς να κάνετε ταεκβοντό. Ασχοληθείτε και με αυτό, αλλά γιατί δεν εντάσσετε και το παγκράτιο άθλημα ως ελληνική μορφή? Να τα στοιχεία, ενημερωθείτε. Και μετά από παρουσίαση έγινε αυτό. Σε αφιέρωμα το History Channel για το Παγκράτιο έγινε αναφορά για τις ομοιότητες της αρχαίας και άγνωστης πολεμικής τέχνης του Παγκρατίου με το MMA. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Το History Channel κατ' εμέ θέλησε να κάνει κάτι, αλλά αυτό το οποίο επεδίωξαν οι συνεργάτες του ήταν μόνο μια κινηματογραφική χολιγουντιανού τύπου, αν μου επιτρέπεις, προβολή, παρά την ιστορική τεκμηρίωση του Παγκρατίου αθλήματος. Πέραν αυτού, επέτρεψαν σε συναδέλφους να επιδείξουν πράγματα τα οποία ουδέμια σχέση έχουν με την ιστορική πολιτισμική ταυτότητα του Παγκρατίου αθλήματος. Όσον αφορά την ταύτισή του με τα ΜΜΑ, τα μεμειγμένα μαχητικά αθλήματα, το επαναλαμβάνω και όχι η αγγλική του παράφραση, όπως ανέφερα και πριν, είναι λογικό. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, και τη δυναμικότητα του Παγκρατίου. Υπήρχαν άτομα που σας κατέκριναν ή ακόμα προσπάθησαν να εμποδίσουν αυτή την προσπάθειά σας για την ανανέωση του Παγκρατίου? Από το 1993-1994 δεν θυμάμαι να γίνεται κάτι άλλο στην Ελλάδα. Μόνο αντίπερα όχθη υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας συνοδοιπόρος. Αν εξαιρέσουμε πολύ ελάχιστους ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, στήριξαν αυτήν την προσπάθεια, και πρόσεξε, είναι αφανής ακόμη και σήμερα, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή ασχολούνται με το Παγκράτιο έχουν κάποιο όφελος. Έχετε κατοχυρώσει την έρευνά σας και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της, εννοώντας σαν πνευματικά δικαιώματα? Όχι, δεν το έχω κάνει. Πώς κάνεις να ασχοληθείς με το Παγκράτιο? Την αγάπη για την αρχαία μας ελληνική παράδοση, για την ιστορία μας, και το ήταν ένα άθλημα το οποίο, ενώ θα έπρεπε να ήταν πρώτο σε όλα τα μήκη πλάτη της γης, δυστυχώς δεν είναι αυτή τη στιγμή. Πώς νιώθεις που εξασκείς το μαχητικό άθλημα που εξασκώσαν οι πρόγονείς σου πριν χιλιάδες χρόνια? Πάρα πολύ περήφανος. Γι' αυτό το λόγο έχω φέρει και τα δύο μου παιδιά και ασχολούνται. Θα πρότεινε σε άλλα παιδιά να ασχοληθούν με το παγκράτιο άθλημα? Ανεπιφύλακτα. Να μην το σκεφτούν καθόλου. Και κύριε Σαββίδη, τελευταία ερώτηση, αν και νομίζω ότι ήδη ξέρω την απάντηση σε αυτήν. Θα συνεχίσετε να παλεύετε για το παγκράτιο, εννοώντας θα συνεχίσετε να δουλεύετε για τη διάδοση του σαν πολεμική τέχνη? Γνωρίζεις τον όρκο το οποίο δίνουν αυτοί οι οποίοι τελούν την εις γάμου κοινωνία? Ναι. Λέει, μέχρι να σας χωρίσει ο θάνατος. αυτό θα με συνοδεύει μέχρι να με χωρίσει ο θάνατος. Εμένα και τον κύριο Σαββίδη, το Παγκράτιο μας έχει κρατήσει, δόξα τω Θεώ, ακόμα ζωντανούς. Όσο είμαστε ζωντανοί, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να προσπαθούμε γι' αυτό.